Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Εφη Μπαρμπάτση και είμαι πολιτική συντάκτρια. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να συμμετέχω στο Regional Growth Conference, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο εδώ στο Αχάια Κλάους. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Θα έλεγα ότι είναι από τα θετικά που γίνανε μέσα στην πανδημία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Να ευχαριστήσω και πάρα πολύ τους διοργανωτές του συνεδρίου που έχει καταστεί πλέον θεσμός. Μαζί μου όμως έχω και εκλεκτούς καλεσμένους. Καλησπέρα σας. Είναι κοντά μου ο κύριος Γιάννης Τσακίρης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Είναι η κυρία Άννα Μισέλα Ασημακοπούλου, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Αναστάσιος Τζίγκας, πρόεδρος Death Hell Expo και της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Ανδρέας Φίλιας, αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Και ο κύριος Λεωνίδας Χριστόπουλος, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Καλό σας μεσημέρι. Όπως είπα, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι και το μόνο από τα που γίνανε θετικά βήματα και θα έλεγα ότι μπήκε και ένα φρένο στην γραφειοκρατία. Είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Όλοι μιλάμε πως πια με ένα κλικ μπορούμε να μπαίνουμε και είτε με την άλλη συνταγογράφηση είτε με το εμβόλιο.gov. Πρέπει να δούμε όμως την επόμενη μέρα πώς θα μπορούσε όλο αυτό να εξελιχθεί. Ένα πρώτο σχόλιο από εσάς, κύριε Τσακίρη. Εγώ δεν μπορώ να σας πω. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση σε αυτόν όντως τον υπέροχο χώρο και πρώτη φορά έρχομαι, παρότι είναι και εγώ είναι η πρώτη μας φορά, λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω και πάλι και να πω ότι από τη μεριά τη δικιά μου βλέπουμε πώς μπορεί να γίνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον ιδιωτικό τομέα, καθότι το δημόσιο είναι αρμοδιότητα του κ. Χριστόπουλου. Παρ' όλα αυτά όμως, και για να βάλω έτσι το πλαίσιο της κουβέντας, κάποια στιγμή αυτά τα δύο, το δημόσιο και το ιδιωτικό κομμάτι της οικονομίας, πρέπει να συγκλίνουν σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, έτσι ώστε να πετύχουμε ακόμα πιο μεγάλες ταχύτητες διεκπεραίωσης και πλήρους σχεδόν μείωσης της γραφειοκρατίας. Να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι όταν λέμε ψηφιακό μετασχηματισμό είναι κάτι διαφορετικό από τη μείωση της γραφειοκρατίας. Γιατί υπάρχει και ότι απλά ψηφιοποιούμε τη γραφειοκρατία. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Τουλάχιστον το θέμα της ουράς και αυτή τη γραφειοκρατία. Και νομίζω ότι η πανδημία, τουλάχιστον μας απέδειξε, ήταν ένας καταλύτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ήταν πάρα πολύ εμφανής στο δημόσιο τομέα, γιατί ο πολίτης εκεί τον βλέπει, αλλά έδωσε, πηγαίνοντας στο κομμάτι το δικό μου που είναι οι επιχειρήσεις, έδωσε και ένα πάρα πολύ δυνατό σήμα στις επιχειρήσεις, ότι αν δεν αλλάξουν, αν δεν μετασχηματιστούν ψηφιακά, τέτοιου είδους καταστάσεις θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθουν μετά. Και εδώ να πω ότι συζητάμε συνέχεια για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Προσωπική μου γνώμη είναι ότι είναι βιομηχανική κατεφημισμό. Ουσιαστικά είναι η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας. Γι' αυτό ακριβώς μιλάμε. Ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει και εμείς προσπαθούμε να το βάλουμε σε προσκλήσεις σε οτιδήποτε κάνουμε και έχει σχέση με το ψηφιακό μετασχηματισμό και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να δουν οι επιχειρήσεις, πρέπει να δουν το ψηφιακό μετασχηματισμό σαν ένα ταξίδι. Όχι σαν ένα μεμονωμένο έργο, σαν ένα συνολικό business plan της επιχείρησης, ψηφιακό business plan, το οποίο θα αλλάξει τη μορφή της. Δεν νοείται ψηφιακός μετασχηματισμός να πάρουμε ένα ERP ή να πάρουμε 5 tablets. Ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά την αλλαγή της δομής και της φιλοσοφίας του business model της επιχείρησης. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να τονίσω επίσης είναι ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων. Παρότι η κατάρτιση είναι ένα σημαντικό κομμάτι στην αγορά, συνεχίζουμε να καταρτίζουμε τους εργαζομένους σε Word, Excel, ενώ πλέον έχουμε υπάρχουν υπό πράγματα αρκετά που μπορούν να αλλάξουν. Άρα αυτά λίγο πολύ είναι. Ωραία, έχουμε και την ευκαιρία και πλαίσιο στη συνέχεια λοιπόν και στην συζήτησή μας να περάσουμε για μια πρώτη τοποθέτηση και στην κυρία Άννα Μισέλα Ασημακοπούλου από την πλευρά της Ευρώπης, είναι στο Ευρωκοινοβούλιο, να μας πει λοιπόν τι γίνεται και πώς προχωράει όλη αυτή η ψηφιακή μετάβαση και στο κομμάτι που αφορά την Ευρώπη.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βαρβάτση, κύριε Υπουργέ, κύριε Γραμματέα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι ανάμεσά σας, έστω και διαδικτυακά. Βέβαια, και εγώ θα προτιμούσα να είμαι εκεί διαζώσει σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Αλλά ευχαριστώ πολύ και την Εφημερίδα Πελοπόννησος και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την πρόσκληση. Να εστιάσω εγώ στα της Ευρώπης, λοιπόν. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μαζί με τον πράσινο μετασχηματισμό είναι αυτή τη στιγμή οι δύο μεγάλες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και είναι και, αν θέλετε, και οι πιο μεγάλες και σύγχρονες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα. Όπως είπε πολύ σωστά ο Υπουργός και εσείς, κυρία Βαρβάτση, η πανδημία έτσι πάτησε ένα fast forward στον ψηφιακό μετασχηματισμό, λίγο αναγκαστικό. Ένας μετασχηματισμός που βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και δεκαετίες. Και τώρα πρέπει οπωσδήποτε, είναι σαφές μέσα σε αυτή την κρίση που έπεται, ότι πρέπει να δράσουμε πιο γρήγορα. Η Επιτροπή έχει παρουσιάσει το όραμά της για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030 στο Digital Compass και εστιάζει στα κομβικά σημεία των δεξιοτήτων, των βιώσιμων και ασφαλών ψηφιακών υποδομών, του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και στις ψηφιοποίησεις των δημόσιων υπηρεσιών. Οπότε έχετε όλες αυτές τις οπτικές σκοπιές στο σημερινό πάνελ. Και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στην πολιτική μου οικογένεια, αν θέλετε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή στην ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, βάζουμε σαν στόχο να έχουμε ένα ψηφιακό μέλλον το οποίο είναι βιώσιμο, αλλά πρωτίστως να έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. Για μας είναι ο άνθρωπος που πρέπει να είναι ο καταλήτης των μελλοντικών αλλαγών και στα δικά μας χέρια πρέπει να είναι ο έλεγχος των τεχνολογικών εξελίξεων και η διαχείριση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν, για να καταλάβετε, περισσότερα από 15 κείμενα τα οποία βρίσκονται σε διαπραγμάτευση υπό την τακτική νομοθετική διαδικασία στο Κοινοβούλιο, εδώ στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και την ψηφιακή αγορά, το DSA και το DMA, ο νόμος για τη διακυβέρνηση των δεδομένων και βεβαίως το καινούριο πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Και θα κλείσω με αυτό το σημαντικό θέμα. Έχουμε δώσει μεγάλη προτεραιότητα στη τεχνητή νοημοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάνω από 10 πρωτοβουλίες στα τελευταία 2 χρόνια σχετίζονται με αυτό στο Κοινοβούλιο. Έχουμε και ειδική επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στο Κοινοβούλιο που έχει συσταθεί. Και θα γίνουν πολύ σημαντικές επενδύσεις σε αυτό το τομέα. Αναφέρω μόνο ότι από το σχέδιο ανάκαμψης το 20%, όπως ξέρετε, θα πρέπει να διατεθεί για αυτό το λόγο. Χώρια από τα χρήματα τα οποία έχουν διατεθεί από τα προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι το Horizon Europe, όπως είναι το Connecting Europe Facility. Πολλά χρήματα και αυτά είναι βήματα στη σωστή κατεύθυνση. Η ουσία λοιπόν είναι ότι η ψηφιοποίηση είναι για την Ευρώπη το κλειδί για την οικοδόμηση της κοινωνικής και οικονομικής ανθεκτικότητας και για την άσκηση, αν θέλετε, και της παγκόσμιας επιρροής της. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτής είναι να γίνει πιο βαρύς γεωπολιτικός, γεωστρατηγικός παίχτης η Ευρώπη. Και η αλήθεια είναι ότι η ψηφιοποίηση είναι το επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. Πάντοτε, βεβαίως, με σεβασμό στο κράτος δικαίου, στις θεομιλιώδεις ελευθερίες και συνδεδεμένο άρρηκτα με τις αρχές της δημοκρατίας και της αξίας. Μόνο έτσι θα κερδίσουμε συνεχώς έδαφος σαν Ευρώπη και θα αναδείξουμε και την υπεροχή μας απέναντι σε αυταρχικά συστήματα που χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες ως εργαλεία επιτήρησης και καταστολής. Νομίζω αυτά θα πω στην αρχή και θέσατε λοιπόν κάποια θέματα τα οποία θα τα... και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πάλι. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και ο κύριος Τζίκας όμως ένα σχόλιο για να θέσουμε ποια θα είναι και τα ζητήματα που θα αναλύσουμε και στην πορεία. Δεν ξέρω αν με ακούτε, κύριε Τζίκα. Υπάρχει ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα στον ήχο. Δεν ξέρω αν... Ναι. Ωραία. Τώρα σας ακούμε μια χαρά. Καλησπέρα από μένα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ τους οργανωτές για την πρόσκληση. Ήταν τιμή μου. Θέλω να πω ότι προγραμμάτιζα να έρθω στην Πάτρα. Τώρα μέσω της Ιόνιας Οδού είναι πολύ εύκολο και είναι χαρά για μας, τους Θεσσαλονικείς. Αλλά κάποια έκτακτα γεγονότα, επειδή ξέρετε, προετοιμάζουμε την 85η Διεθνή Έκθεση του Σεπτεμβρίου, με ανάγκασα να μην είμαι σήμερα στην Πάτρα. Θα το κάνουμε μια άλλη φορά με μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και νομίζω είπανε κάποια βασικά πράγματα και ο Υπουργός, ο κύριος Σακύρης και η κυρία Ασημακοπούλου. Ο ένας την άποψη από την πολιτεία,
η κυρία Σημακοπούλη από την Ευρώπη, φέρανε έναν αέρα όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Εγώ θα προσπαθήσω, επειδή περίπου για 20 χρόνια και έχω συνεργαστεί και με τον κύριο Τσακίρη και με την κυρία Σημακοπούλου στα θέματα νέων τεχνολογιών, περίπου για περισσότερα από 20 χρόνια είμαι στο χώρο της εκπροσώπησης του κλάδου και από το ΣΕΠΒΕ και από το ΣΕΠΕ και με την πρωτοβουλία που πήραμε της δημιουργίας Τεχνόπολης. Άρα θα ήθελα να κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή όσον αφορά το ψηφιακό μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να πω ότι ξεκινώντας από τη δεκαετία του 80 και του 90, η Ελλάδα είχε την ευλογία, θα έλεγα, να έχει έναν πολύ σημαντικό κλάδο στο χώρο της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Ο κλάδος αυτός ουσιαστικά ξεκίνησε την παρουσία του μέσα από σημαντικές εταιρείες, κυρίως software, στα τέλη της δεκαετίας του 80. Και αυτό έγινε με την εμφάνιση του προσωπικού υπολογιστή, του IBM εκείνη την περίοδο, που έδωσε τη δυνατότητα να αναπτυχθούν εταιρείες software, κυρίως στο πρώτο λειτουργικό, το Disk Operating System. Αυτό λοιπόν έφερε ένα μεγάλο άλμα και η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που πραγματικά εκμεταλλεύτηκε την παρουσία του προσωπικού υπολογιστή και ανέπτυξε σημαντικές εταιρείες software. Τι έγινε όμως τότε, κυρίως στην δεκαετία του 90 και του 2000, ενώ λοιπόν υπήρξε ένα επιχειρησιακό άλμα στον κλάδο της πληροφορικής, δεν πήρε την πρωτοβουλία η πολιτεία να αναδείξει στρατηγικά τον κλάδο των νέων τεχνολογιών. Πράγμα που έκαναν το Ισραήλ, η Ιρλανδία και άλλες χώρες με τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν, στη δεκαετία του 90 είχαμε ένα σημαντικό κλάδο νέων τεχνολογιών. Ξεκίνησε ο ψηφιακός μετασχηματισμός κυρίως των μικρομεσαίων με τα ERP συστήματα, με τα συστήματα πληροφορικής που αρχίσαν και μπαίνανε στις εταιρείες της οριζόντιας αγοράς. Η πολιτεία όμως δεν έκανε αυτό που κάνανε άλλες χώρες, δεν έβαλε στο κάδρο τον κλάδο των νέων τεχνολογιών. Πράγμα το οποίο έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, κυρίως τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά και μετά το 2010 αρχίσανε η πολιτεία, είδε τον κλάδο στρατηγικά, βέβαια το μνημόνιο, όλη αυτή η περίοδος που περάσαμε δεν δυσκόλεψε τον κλάδο να παίξει αυτόν τον ρόλο. Τα τελευταία χρόνια όμως τον παίζει, η πολιτεία τον έχει αναδείξει στρατηγικά και νομίζω αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κερδίσουμε αυτό το μεγάλο στοίχημα, να κάνουμε αυτό το άλμα που δεν κάναμε τις δεκαετίες του 90 και του 2000. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε εργαλεία, πρέπει να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο άλμα για να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό που όλοι θέλουμε και το είπε και ο κύριος Τσαχύρης και ξέρω ότι και η κυρία Σημακοπούλη το πιστεύει πολύ. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένα hub νέων τεχνολογιών, αλλά χρειάζεται αυτό το χαμένο έδαφος των προηγούμενων δεκαετιών να το κερδίσει κάνοντας πράγματα πρωτοποριακά. Εγώ θα έλεγα, για να βοηθήσω λίγο την κουβέντα, θα έλεγα ότι ένα σημαντικό στοιχείο θα είναι ο νέος αναπτυξιακός που ετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Θα πρέπει να είναι προσανατολισμένος στις νέες τεχνολογίες, να δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στη δημιουργία θερμοκοιτίδων, accelerators, τεχνολογικών πάρκων και γενικά να βοηθάει τις επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες με έναν τρόπο όμως πρωτοποριακό για να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτό το χαμένο έδαφος. Ωραία, κύριε Τσίγκα, να βάλουμε. Δεν θέλω να σας διακόπτω, αλλά καταλαβαίνετε πως είναι ο χρόνος για να περάσουμε μία απλώς ανατελεία. Νομίζω λοιπόν το μεγάλο στοίχημα από εδώ και πέρα είναι να καταφέρουμε να κάνουμε την Ελλάδα ένα hub νέων τεχνολογίων. Και στην πορεία της συζήτησης, ούτως ή άλλως και εσείς έχετε πρωτοπορήσει και με το Πάρκο Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης, θα μας πείτε και για αυτή την τεχνογνωσία. Να περάσουμε όμως και στον κύριο Φίλε, τον Αντιπεριφερειάρχη, να μας πει και αυτός με τη σειρά του έτσι να θέσει τα θέματα που θα κουβεντιάσουμε. Πρώτα απ' όλα, να καλωσορίσω και τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Γενικό Γραμματέα, αλλά και την κυρία Ευρωβουλευτή και τον κύριο Πρόεδρο που είναι διαδικτυακά.
εδώ στην Πάτρα μας, στο συνέδριο που και η πόλη, ίσως εδώ και χρόνια, αλλά και η περιφέρεια συνδιοργανώνει. Και να πούμε το εξής. Εγώ θα συμφωνήσω πρώτα απ' όλα με τον κύριο Υπουργό. Δεν είναι δυνατόν ο ιδιωτικός τομέας να κάνει βήματα, άλματα θα θέλαμε, ενδεχομένως να τα χαρακτηρίσουμε βήματα αυτή τη στιγμή στον ψηφιακό μετασχηματισμό και το κράτος να παραμείνει στο παραδοσιακό μοντέλο. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει μια ασυμβατότητα στην λειτουργία της αγοράς γενικότερα και στη συνεννόηση και τις δραστηριότητες που μεταξύ τους αναγκαστικά υπάρχουν. Ο ιδιωτικός τομέας πάρα πολλές φορές, σε πολλές διεργασίες, περνάει από το δημόσιο τομέα και πόσο μάλλον από την περιφέρεια. Να ξέρετε ότι τόσο, επειδή εμείς βρισκόμαστε σε αυτόν το μήκος κύματος, δηλαδή στο μήκος κύματος, στη διαδικασία της μετεξέλιξης, της ψηφιακής μετεξέλιξης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το πιστεύει ο Περιφερειάρχης μας, το πιστεύουμε και εμείς ως περιφερειακή ομάδα και εκεί βαδίζουμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας 700 διεργασίες που έχει ο πολίτης ή η υπηρεσία ή υπηρεσίες, δημόσιες υπηρεσίες ή και ιδιωτικές υπηρεσίες με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αυτές οι 700 λοιπόν καθημερινές διεργασίες πρέπει κατά το μεγαλύτερο μέρος τους πολύ σύντομα να ακολουθήσουν την ψηφιακή μετάβαση, να γίνονται ψηφιακά. Διότι έτσι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ταύτιση της ταχύτητας που κινείται ο ιδιωτικός τομέας με το δημόσιο τομέα. Και σε αυτό το περιβάλλον βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη διαδικασία. Απ' την άλλη, υπάρχουν και ζητήματα που ο δημόσιος τομέας έχουν να κάνουν με τη δική του εσωτερική λειτουργία, παραδείγματος χάρη με το να γνωρίζει την περιουσία του, με το να γνωρίζει τα κινητά του στοιχεία ανά πάση στιγμή, με το να μπορεί να λειτουργεί πιο ταχύτατα σε περιπτώσεις που πρέπει να δράσει, όπως παραδείγματος χάρη η πολιτική προστασία, με το να δώσει τη δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, στην υγεία να λειτουργήσει με τη μορφή της τηλεϊατρικής και ούτω καθεξής. Άρα είναι πολλοί οι τομείς που ο δημόσιος τομέας και ειδικότερα η περιφέρεια έχει λαμπρό δρόμο, να το πούμε μπροστά της, και πρέπει από τώρα, και αυτό κάνουμε στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το οποίο θα σας το αναπτύξω στη συνέχεια με περισσότερα στοιχεία, για να μπορούμε να πούμε ότι πάρα πολύ σύντομα θα μεταβούμε τελικά στην επόμενη ημέρα. Η οποία επόμενη ημέρα είναι ζητούμενο, το είδαμε από την πανδημία, είναι από εδώ και πέρα τρόπος ζωής. Πρέπει λοιπόν να βαδίσουμε σε αυτόν τον τομέα αναγκαστικά πλέον. Μπορεί πριν από 1,5 χρόνο να το θέλαμε για να έχουμε τα ωφέλη που αποδειγμένα δίνει η τεχνολογία, τώρα όμως είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί, διότι η ίδια η ζωή μας το έδειξε ακόμα και μέσα από την πανδημία των τελευταίων ετών. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χριστόπουλε, δημόσιος τομέας, σας έχουν αναφέρει και οι προηγούμενοι ομιλητές. Παρακαλώ, λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση σε αυτόν τον υπέροχο χώρο και την περιφέρεια και την εφημερίδα Πελοπόννησος. Κοιτάξτε να δείτε, γνωρίζουμε όλοι ότι αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο συζητάμε όλοι εδώ και μέρες, εβδομάδες, μήνες. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει έρθει πολύ δυναμικά στην επικαιρότητα. Και εγώ δεν θα τοποθετούσα μόνο ότι η πανδημία ήταν αυτή η οποία επιτάχυνε, προφανώς συνέβη και αυτό, αλλά θα πρέπει να τονίσω ότι τίποτα δεν θα είχε επιταχυνθεί από την πανδημία αν δεν υπήρχε ένας σχεδιασμός από πριν, ένας πολύ συγκεκριμένος σχεδιασμός, στον οποίο είχε συμμετάσχει και η κυρία Ασημακοπούλου ως τομεάρχης ψηφιακής πολιτικής του κόμματος και οφείλουμε να το πούμε και αυτό. Και βέβαια και ο σημερινός υπουργός και με τις μελέτες από το Διανέως κτλ. Και ο οποίος ήταν τέτοιος που μας επέτρεψε όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή να επιταχύνουμε και να μπορέσουμε να πάμε πολύ πιο γρήγορα στις δράσεις τις οποίες έτσι κι αλλιώς ήδη είχαμε σχεδιάσει. Λοιπόν, τι είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, είναι σημαντικός για τρεις σημαντικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι, γιατί προφανέστατα βελτιώνει τη σχέση κράτους-πολίτη και συσσωρεύει, αν θέλετε, αυτό το πόρο της εμπιστοσύνης, τον οποίο παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια να υπάρχει. Καταπολεμάει φαινόμενα διαφθοράς τα οποία μπορεί να υπάρχουν
και στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα. Και βεβαίως υποστηρίζει και την τεχνολογική ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη, συγγνώμη. Δηλαδή, πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι μαζί με τους πόρους τους οποίους θα διαχειριστεί το Υπουργείο Ανάπτυξης από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το νέο ΕΣΠΑ τα επόμενα χρόνια, αλλά και με μια άνοδο στο δίκτυο ΤΕΖΙ, αυτό στην επόμενη εξαετία μπορεί να μας δώσει μια άνοδο πάνω από 15% στο ΑΕΠ, σύμφωνα με μελέτες που υπάρχουν. Άρα, μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και τι χρειάζεται για να προχωρήσουμε, τι έπρεπε να κάνουμε ουσιαστικά για να κάνουμε αυτό το άλμα του βατράχου που λέμε, το leapfrogging, και να μπορέσουμε να βρεθούμε σήμερα σε ένα σημείο που να λέμε ότι πραγματικά ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι τα δυνατά μας σημεία. Καταρχάς, θέλει πολιτική βούληση. Έτσι, και αυτή φάνηκε εξ αρχής με τη δημιουργία αυτού του Υπουργείου, με αυτήν την πολύ τολμηρή κίνηση του ίδιου του Πρωθυπουργού, που σηματοδότησε πάρα πολλά πράγματα. Καθώς διοικητικά, και αυτό δεν λέγεται πολύ συχνά, η δημιουργία αυτού του Υπουργείου ήταν πάρα πολύ δύσκολη άσκηση για την ελληνική δημόσια διοίκηση. Δηλαδή, να πάρεις όλες τις σημαντικές δομές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να δημιουργήσεις ένα Υπουργείο καινούριο. Αυτό αντιμετώπισε πάρα πολλές παθογένειες. Τι άλλο ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ότι μας δοθήκαν τα εργαλεία, νομοθετικά, κανονιστικά εργαλεία, για να μπορούμε γρήγορα και ευέλικτα να εφαρμόσουμε την πολιτική, τόσο ό,τι αφορά τα μητρώα του δημοσίου, τα δεδομένα του δημοσίου, τις βάσεις δεδομένων που πριν ήταν κατακερματισμένες δεξιά και αριστερά. Τι άλλο υπάρχει, ένας σχεδιασμός, ο οποίος πλέον αποτυπώνεται και σε κείμενα, όπως η βίβλος στρατηγικού σχεδιασμού, έξυπνα κείμενα τα οποία επικαιροποιούνται κάθε χρόνο ανάλογα με τις εξελίξεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι χρειαζόμαστε πλέον ένα κράτος το οποίο να μπορεί να είναι αυτό που λέμε στη δική μας γλώσσα agile, δηλαδή ευέλικτο, να προσαρμόζεται εύκολα σε ένα περιβάλλον το οποίο αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι? Και το βλέπουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για παράδειγμα, έχουμε τώρα τις οδηγίες και τους κανονισμούς που ανέφερε και η κυρία Σημακοπούλου, για τους οποίους ήδη δουλεύουμε. Ακόμα δεν έχουν ψηφιστεί, ακόμα δεν έχουν περάσει. Ήδη δουλεύουμε στο νομοθετικό πλαίσιο της υλοποίησής τους για την Ελλάδα, ειδικά για τη διακυβέρνηση των δεδομένων, που κατά τη γνώμη μου είναι μιας κομβικής σημασίας νομοθεσία. Από εκεί και πέρα, είναι τα γνωστά που γνωρίζετε. GovGR, ενιαία ψηφιακή πύλη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει όχι μόνο ότι ψηφιοποιούμε υπηρεσίες, όχι μόνο ότι απλουστεύουμε υπηρεσίες, σημαίνει ότι δημιουργούμε ένα κοινό πρόσωπο του ελληνικού κράτους, της ελληνικής δημόσιας διοίκησης προς τον πολίτη και την επιχείρηση. Υπηρεσίες που ήδη υπήρχαν και δεν τις γνωρίζαν οι πολίτες, τώρα τις μαθαίνουν. Γιατί είναι κάτω από μία ομπρέλα. Καινούργιες υπηρεσίες, και όπως πολύ σωστά είπε και ο Υπουργός, ο κ. Τσακίρης, για να μην ψηφιοποιήσουμε την γραφειοκρατία, πρώτα τις ανασχεδιάζουμε διοικητικά, πρώτα τις επανατοποθετούμε σε ένα νέο πλαίσιο και μετά προσπαθούμε να τις ψηφιοποιήσουμε, έχουν ενταχθεί στο GovGR. Τι νέο έχουμε? Ένα καινούριο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ενοποίησε όλους τους νόμους των προηγούμενων ετών σε ένα νόμο, τον νόμο για την ψηφιακή διακυβέρνηση. Βοηθάει αυτό βεβαίως, γιατί κάποιος πλέον μπορεί να μπει σε ένα νομοθετικό κείμενο, να δει τι ισχύει για όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες, για το ψηφιακό κράτος, αλλά και για άλλα ζητήματα. Θεσμοθετήσαμε τους γνωστούς επιταχυντές. Τι σημαίνει αυτό? Ήμασταν από τις πρώτες χώρες που ενσωματώσαμε την οδηγία για τα ανοιχτά δεδομένα. Βασικό κομμάτι για την οικονομική ανάπτυξη, την ψηφιακή ανάπτυξη. Επίσης, είμαστε από τις λίγες χώρες που ενσωματώσαμε την νομοθεσία για το Cloud First Policy, για την τεχνολογία νέφους. Υπάρχει και σε άλλες χώρες, εμείς την κάναμε νόμο. Αυτά τα πράγματα δίνουν και ένα σήμα προς το εξωτερικό. Και βλέπετε ότι υπάρχουν πια και οι επενδύσεις, τις οποίες γνωρίζετε όλοι, και με τη Microsoft και με άλλες επενδύσεις και με την Amazon, η οποία θα έρθει. Άρα τι γίνεται? Έχει δημιουργηθεί μια δυναμική πλέον, έτσι. Και βέβαια θέλω να τονίσω και το 5G, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στις υποδομές και το οποίο έτρεξε και αυτό πάρα πολύ γρήγορα. Άρα τι έχουμε? Έχουμε μια δυναμική που δημιουργείται και στο κράτος, αλλά και στις προϋποθέσεις που χρειάζονται προκειμένου να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη και ψηφιακή ανάπτυξη, αυτό που λέμε. Όλα στείνονται, αν θέλετε, με έναν έξυπνο τρόπο και βάση σχεδιασμού. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Και νομίζω ότι και με την συνεργασία τώρα του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο θα σχεδιάζει και το νέο ΕΣΠΑ και ο κ. Τσακίρης και ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κάλκος, με τον οποίο συνεργαζόμαστε άψογα για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, νομίζω ότι πλέον
το επόμενο χρονικό διάστημα, πέρα από τα έργα που ξεκολλήσαμε, που ήταν κολλημένα πολλά χρόνια, μεγάλα έργα του Δημοσίου, πλέον και το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε μια μεγάλη ανάπτυξη και από την πλευρά της ψηφιοποίησης του κράτους και από την πλευρά της ανάπτυξης της οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ. Θα κρατήσω αυτή τη δυναμική. Αυτό που είπατε, το έναυσμα, που υπάρχουν πλέον και νέες συνθήκες. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τσακίδη, πώς νομίζετε, μας δώσατε έτσι μια αίσθηση, ένα δείγμα, πώς νομίζετε ότι βλέπουν οι ελληνικές επιχειρήσεις τον ψηφιακό μετασχηματισμό? Το είπα και πριν. Εδώ έχουμε, πάλι κατά την προσωπική μου άποψη, ότι έχουμε λίγο διαφορά στο πώς βλέπουν οι ελληνικές επιχειρήσεις τον ψηφιακό μετασχηματισμό και μιλάω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από ό,τι το βλέπουν στα περισσότερα άλλα κράτη. Και εδώ τον ψηφιακό μετασχηματισμό τον βλέπουμε μονομένα σε ένα συγκεκριμένο έργο μέσα στην επιχείρηση. Δεν έχουν εντάξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο επιχειρηματικό τους μοντέλο. Δεν έχουν ξεκινήσει από την αρχή να δουν τι χρειάζεται, έτσι ώστε η επιχείρηση να μετασχηματιστεί ψηφιακά και να έχει σαν αποτέλεσμα να είναι πιο ανταγωνιστική. Δηλαδή, πρέπει ο Έλληνας επιχειρηματίας να αναζητήσει πρώτα τι θέλει. Θέλει να είμαι φτηνότερος, θέλει να έχω καλύτερη ποιότητα, θέλω να παραδίδω πιο γρήγορα. Άρα να είμαι πιο ανταγωνιστικός από το διπλανό μου, παραδίδει πιο αργά. Πρέπει να ξεκινήσει από εκεί και να κάνει ένα συνολικό πλάνο ψηφιακού μετασχηματισμού και όχι αποσπασματικά κάποια έργα να μηχανογραφήσουμε το λογιστήριο περισσότερο. Ή αυτό που είπατε πριν, ακριβώς, το ότι αγορά τάμπλετ, να υπάρχει ένα σχέδιο, έτσι ακριβώς όπως είχε και σχέδιο η κυβέρνηση, τουλάχιστον στο κομμάτι του δημοσίου τομέα, να διαχειριστεί όλες αυτές τις υπηρεσίες του πολίτη προς το δημόσιο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το πλάνο. Απ' την άλλη μεριά, εμείς είμαστε εδώ και να σας εξηγήσω και αργότερα πώς σκεφτόμαστε σαν πολιτεία, σαν Υπουργείο Ανάπτυξης, να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις προκειμένου να πετύχουν αυτό το μετασχηματισμό. Όλοι πρέπει να το δουν διαφορετικά, όλοι πρέπει να αλλάξουν και οι επιχειρήσεις να ταυτιστούν αυτό που λέτε και ο ιδιωτικός τομέας και οι επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν αυτά τα εργαλεία. Να περάσω όμως στην κυρία Σιμακοπούλ και να την ερωτήσω, γιατί στην εισαγωγή σας αναφέρατε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης και ότι η ψηφιοποίηση αποτελεί για την Ευρώπη το κλειδί για την οικοδόμηση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητάς της. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε αν και πώς συνδέονται αυτά μεταξύ τους, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη και ανθεκτικότητα? Ευχαριστώ πολύ. Θέλω απλώς να πω, ακούγοντας τους εκλεκτούς, κυρίως στο πάνελ, επειδή έχω ζήσει αυτόν τον αγώνα σε επίπεδο χρηματοδοτικών εργαλείων που κάνει ο Υπουργός τώρα, με τον κύριο Χριστόπουλο έχουμε συνεργαστεί, σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, με τον κύριο Τζίκα πολλά χρόνια τώρα που το δουλεύουμε αυτό το κομμάτι μαζί. Θέλω να σας πω ότι φαίνεται η δουλειά που γίνεται στην Ελλάδα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό. Είμαι πάρα πολύ περήφανη και να ξέρετε ότι όχι μόνο φαίνεται, αλλά να ξέρετε ότι θα φανεί, ας πούμε, και στους δείκτες, πιστεύω. Δηλαδή, το λέω συγκεκριμένα, γιατί ο ΔΕΖΗ είναι ο δείκτης που ακούμε χρόνια τώρα, η Ελλάδα υπολείπεται, είναι προτελευταία κτλ. Πιστεύω ότι στον επόμενο ΔΕΖΗ θα φανεί η διαφορά και έπρεπε. Οπότε, έχοντας πει αυτό, έρχομαι σε αυτό που με ρωτήσατε. Η τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορώ να το πω αρκετά εμφατικά το πόσο πολύ μεγάλη αλλαγή επιφέρει ήδη στον κόσμο και μπορεί να επιφέρει. Και αυτές οι αλλαγές είναι προς το καλύτερο και είναι και προς το χειρότερο. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ καλό να έχουμε καταπληκτικές βελτίωση στις ιατρικές διαγνώσεις και να προβλέπουμε φυσικές καταστροφές, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε θανατηφόρα αυτόνομα όπλα και να χειραγωγείται η συμπεριφορά μας και η αγορά μας. Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη καταρχάς επηρεάζει την καθημερινότητά μας ήδη, θα την επηρεάζει όλο ένα και περισσότερο και κάποιες από τις εφαρμογές της. Θα πρέπει να φροντίσουμε να μην έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε πτυχές όπως είναι το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων μας, για παράδειγμα. Έχουμε τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου, εντοπισμός και ανάλυση προφίλ ατόμων στο διαδίκτυο. Και επίσης η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει πάρα πολύ τις υπάρχουσες ανισότητες με αυτό το algorithmic bias, την αλγοριθμική προκατάληψη που εφαρμόζεται.
Όλα αυτά τα θέματα εμείς τα συζητάμε στην Ευρώπη, όπως επίσης έχουμε μια αίσθηση ότι η McKinsey, ας πούμε, είπε ότι χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη θα προσθεθούν 2,7 τρισεκατομμύρια ευρώ στην οικονομική παραγωγή της Ευρώπης μέχρι το 2030 και στην Ελλάδα τα επόμενα 15 χρόνια μπορεί να μας δώσει 200 δισεκατομμύρια ευρώ η χρήση. Δεν τα λέω αυτά για να παραβιάσω ανοιχτές πόρτες, ενώ τα καταλαβαίνετε. Τα λέω για να πω ότι η μάχη που δίνεται αυτή τη στιγμή είναι μία μάχη για την ψηφιακή κυριαρχία στον κόσμο. Μία γεωπολιτική μάχη ψηφιακής κυριαρχίας. Και η τεχνητή νοημοσύνη είναι, να το πω έτσι απλά, η ψηφιακή πυρηνική δύναμη σε αυτόν τον αγώνα για την επικράτηση στην ψηφιακή εποχή. Γι' αυτό και η Ευρώπη πρέπει να ασχοληθεί με αυτό για να έχει αντεκτικότητα, να αντέξει, να βγει μπροστά αυτό που με ρωτήσετε. Και κλείνοντας να σας πω απλώς ότι αυτή η πρόταση για το νομοθετικό πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης που έχει κατατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα πραγματικά, ο καθορισμός των κανόνων είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την επίτευξη αυτής της ψηφιακής κυριαρχίας και αυτονομίας και ελπίζω ότι η ελληνική πολιτεία, ελπίζω, εύχομαι, αλλά μέσα μου ξέρω ότι θα συμβεί κιόλας, ότι η ελληνική πολιτεία, όπως ήταν πρωτοπόρα με αυτή την κυβέρνηση σε αυτά τα οποία αναφέρθηκαν και από τον Υπουργό και από τον Γραμματέα σε σχέση με την υλοποίηση αυτών των πραγμάτων ένα βήμα νωρίτερα, ότι και στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης θα πρωτοστατήσει με τον ίδιο τρόπο. Και σαφέστατα, στον βαθμό που μπορούμε εμείς εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, θα είμαστε αρρωγοί σε αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Κύριε Τζίκα, μιλήσαμε και πριν για το Πάρκο Τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο πάρκο επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και εσείς συμμετείχατε σε όλο αυτό το εγχείρημα. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε τι θα μπορούσε αυτό, ποια βήματα θα μπορούσαν να ακολουθηθούν, διότι είναι και ένα πάρκο που, αν θυμάμαι καλά, είναι το 2001 που ξεκίνησε τις εργασίες για να υπάρξει αυτή και να υλοποιηθεί αυτό το πάρκο υψηλής τεχνολογίας, τότε που στην ουσία στην Ελλάδα δεν γνωρίζαμε από αυτά. Υπάρχουν κάποια βήματα που μπορούν να ακολουθηθούν και να μάθουμε από το πώς στήθηκε αυτό το πάρκο υψηλής τεχνολογίας για τις επιχειρήσεις? Επειδή ο τίτλος του πάνελ μιλάει για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα, θέλω να πω ότι η δημιουργία του πάρκου που πήραμε την πρωτοβουλία το 2001 είναι ουσιαστικά ένα υπόδειγμα καλής συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Την πρωτοβουλία την πήραμε τότε ως Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος. Δημιουργήσαμε μια πολυμετοχική εταιρεία με τις σημαντικότερες εταιρείες πληροφορικής της Θεσσαλονίκης αλλά και της Αθήνας. Συνεργαστήκαμε με την πολιτεία και μετά από περίπου 8 χρόνια δημιουργήσαμε το πρώτο πάρκο επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη, που είναι περίπου 100 στρέμματα, με state of the art υποδομές και με τη δυνατότητα να υποδεχθεί γύρω στις 100-150 επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών, οι οποίες θα απασχολούν στην τελική φάση πάνω από 5.000 εργαζόμενους. Αυτό ήταν το μοντέλο. Το κάναμε, ουσιαστικά χρηματοδοτήσαμε εμείς οι εταιρείες τότε τη δημιουργία αυτού του πάρκου. Το πάρκο υπάρχει σήμερα. Είναι ένα business model που, όπως είπα, δείχνει ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα για να έχουμε σημαντικά αποτελέσματα. Και αυτό που χρειάζεται να γίνει, και είμαστε σε επικοινωνία με το Υπουργείο και νομίζω ότι θα καταφέρουμε μέσα στο 2021 να έχουμε μια ακόμη πολύ καλή συνεργασία, είναι η ύπαρξη κάποιων κινήτρων για να μπορούν εταιρείες νέων τεχνολογιών να εγκαθίστανται σε ένα τεχνολογικό πάρκο όπως είναι η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν, εγώ κλείνοντας την απάντησή μου στο ερώτημά σας, θα ήθελα να πω ότι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα τα ερχόμενα χρόνια είναι αυτή η συνεργασία του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα και θα πρόσθετα και με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Είναι ένα πράγμα που στην Ελλάδα έχουμε μείνει πίσω και νομίζω ότι ήρθε η ώρα αυτή η συνεργασία να φέρει καλύτερα αποτελέσματα και ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι η δημιουργία της Τεχνόπολης το 2001. Θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
διοργανώνει στα μέσα Οκτωβρίου μια νέα έκθεση τεχνολογίας στην Πηγιόν. Και αυτή είναι μια προσπάθεια που κάνουμε να, να βοηθήσουμε να γίνει πραγματικά η Ελλάδα ένα hub νέων τεχνολογιών. Ωραία. Κύριε Φίλια, είπατε και πριν, με αφορμή και αυτά που είπε και ο κύριος Τσακίρης, το πώς θα πρέπει να υπάρχει και ο συγχρονισμός δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Πώς κάνεις όμως ψηφιακό μετασχηματισμό στο δημόσιο τομέα, είναι εύκολο, ποια είναι τα στάδια που θα πρέπει να ακολουθήσεις? Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Κοιτάξτε, η νέα τεχνολογία από τη φύση της είναι μια αλλαγή. Ο άνθρωπος από την άλλη έχει την έμφυτη τάση να αντιδρά στις αλλαγές και ιδίως αυτές οι οποίες έρχονται ξαφνικά. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν προσπαθείς στο δημόσιο τομέα να φέρεις μια αλλαγή και μάλιστα μια αλλαγή η οποία προϋποθέτει και από το χρήστη, τον πολίτη δηλαδή, αλλά και από τον φορέα, δηλαδή τον υπάλληλο, κάποιες συγκεκριμένες, αν θέλετε, δεξιότητες, να το πω έτσι, για να μην πω γνώση και τρομάξει, καταλαβαίνετε ότι εκεί τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν λιγάκι. Δυσκολεύουν όμως χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι αδύνατο να ξεπεραστούν. Άρα λοιπόν, το πρώτο που έχεις να κάνεις είναι να γνωρίζεις εσύ πολύ καλά τι θέλεις να κάνεις στο αντικείμενο το δικό σου. Και το δεύτερο είναι να εκπαιδεύσεις το προσωπικό σου πάνω σε αυτή την αλλαγή. Όμως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το οποίο έτσι δεν είναι και ευρέως έτσι κατανοητό από τους πολλούς, είναι ότι πρέπει να προετοιμάσεις την εσωτερική σου λειτουργία. Ένας λοιπόν μετασχηματισμός, παραδείγματος χάρη της περιφέρειας, που αυτή τη στιγμή εμείς πρέπει να πούμε ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται σε τροχιά ψηφιακού μετασχηματισμού, ξεκινήσαμε και ξεκινάμε από το βασικό. Αλλάζουμε τον εσωτερικό κανονισμό μας, μελετούμε δηλαδή εσωτερικά τις δικές μας διεργασίες, προκειμένου να φτιαχτεί ένας εσωτερικός κανονισμός με συγκεκριμένες ροές, χωρίς αλληλοκαλύψεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι η τεχνολογική, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο προγραμματισμός, αυτό μπορεί να κάνει να τον προγραμματίσει κατάλληλα και αυτό το κάνει γρήγορα. Αν εσύ όμως τον φέρνει σε αδιέξοδα μέσα από τις διαδικασίες, αυτό που εν ολίγης ονομάζει ο λαός γραφειοκρατία, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Εδώ λοιπόν, αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, βρισκόμαστε σε εξέλιξη και πολύ σύντομα μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε έναν καθαρό εσωτερικό οργανισμό λειτουργίας με ξεκάθαρες ροές, χωρίς αλληλοκαλύψεις και χωρίς αντιθέσεις. Ξέρετε και το διαπιστώσαμε κι εμείς ότι υπάρχουν διαφορές. Γιατί ειδικά οι περιφέρειες οι οποίες προήλθαν ως μετεξέλιξη των νομαρχιών. Νομαρχίες από διαφορετικές δηλαδή περιφερειακές ενότητες. Έτσι λοιπόν βλέπει ο πολίτης, ας πούμε, το παράδοξο. Η μεν διεύθυνση γειτονιών Αχαΐας να θέλει 5 παραστατικά για να βγάλει κάποιος π.χ. ένα δίπλωμα. Η διεύθυνση γειτονιών Ηλίας να θέλει 6. Και σε αντίστοιχες άλλες διεργασίες. Όλα αυτά λοιπόν τα ξεκαθαρίζεις πρώτα, είσαι καθαρός για να μπορέσεις στη συνέχεια να προβείς στην μετέπειτα εγκατάσταση και λειτουργία και εκπαίδευση του νέου συστήματος που αφορά την ψηφιακή τεχνολογία. Απ' την άλλη βέβαια υπάρχει και το μεγάλο ζήτημα της εκπαίδευσης, αν αυτό μπορεί να γίνει, και του κόσμου. Δεν μιλάω για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις έχουν τον τρόπο μέσα από σεμινάρια, μέσα από τους δικούς τους, αν θέλετε, σχηματισμούς, να εκπαιδευτούν. Ο κόσμος όμως, ο πολίτης, έχει και αυτός τα δικά του θέματα. Και το έχουμε δει, ας πούμε, και σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα συστήματα αυτόματης ανάληψης των τραπεζών. Πόσα χρόνια λειτουργούν. Παρ' όλα αυτά όμως, βλέπετε τις ουρές οι οποίες εξακολουθούν για τις μεγάλες ηλικίες και εξακολουθούν και υπάρχουν. Βέβαια, ήρθε ο κορονοϊός και λίγα. Εκεί λίγο το έλυσε. Λίγο το έλυσε. Λίγο βοήθησε. Με βίαιο τρόπο εμένα, αλλά το έλυσε. Αυτή λοιπόν η αντίδραση του κόσμου να αλλάξει, του πολίτη, τις συνήθειές του, είναι και αυτό κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί και μάλιστα με πάρα πολύ υπομονή. Δηλαδή, όταν θα έρθει ένας μετασχηματισμός μικρός σε βήματα, να μην αποθαρρυνθείς, να προσπαθήσεις
ενδυναμώσεις και τον πολίτη, να διαφημίσεις αυτό που κάνεις, να τον πείσεις ότι τελικά είναι πιο εύκολο, γιατί αποδεικνύεται ότι είναι πιο εύκολο, για να μπορέσει να λειτουργήσει η οποιαδήποτε αλλαγή κάνεις. Έχετε αυτά... δίκιο. Είναι, νομίζω ότι η εκπαίδευση του πολίτη και το πώς θα καταλάβει ότι αυτό είναι, σου κάνει πιο εύκολη τη ζωή και δεν σημαίνει κάτι πίσω από αυτό. Είναι χαρακτηριστικό. Η πρώτη αντίδραση, να ξέρετε, είναι «εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ, δεν γίνεται αυτό εγώ το πράγμα». Δεν μπορώ. Όμως, κύριε Φίλια, για να περάσω και στον κύριο Χριστόπουλο, γιατί μου δώσατε και μία πάσα, δηλαδή, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, πόσο σημαντικός είναι στην οικονομική ανάπτυξη του κράτους. Γιατί μίλησε ο κύριος Φίλιας πολύ σωστά από το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει και από τις περιφέρειες, πώς ξεκινάει κεντρικά από το κράτος. Πόσο βοηθάει και στην οικονομική ανάπτυξη. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους. Βεβαίως, του κράτους, βεβαίως, στην οικονομική ανάπτυξη. Κάποια στιγμή είχε πει ο Πρωθυπουργός σε μία ομιλία του ότι η μεταρρύθμιση του κράτους είναι η μεταρρύθμιση των μεταρρυθμίσεων. Νομίζω αυτό απαντάει υπό την έννοια πια ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός, η δημόσια διοίκηση, για το πώς τελικά αναπτύσσεται και η οικονομία και η κοινωνία κτλ. Άρα για μένα ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους είναι κρίσιμος υπό την έννοια πια ότι προφανέστατα το κράτος είναι αυτό το οποίο με την νομοθεσία του θέτει τους κανόνες του παιχνιδιού, θέτει διοικητικές διαδικασίες. Πολλές φορές, όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Φίλια, είναι διαφορετικές οι διαδικασίες στη μία περιφέρεια ή στην άλλη περιφέρεια ή στη μία διεύση ίδια διαδικασία. Και άρα δουλειά του και αποστολή, αν θέλετε, του κράτους είναι να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον, να θέσει τους κανόνες του παιχνιδιού, χωρίς αυτό όμως να γίνει με περιττά διοικητικά γραφειοκρατικά βάρη. Και άρα το ζήτημα εδώ, όπως είπα, είναι ότι απλουστεύω τις διαδικασίες προς τις επιχειρήσεις και τις ψηφιοποιώ πλέον, γιατί αυτό είναι μερικές φορές πάμε και αντίθετα. Ψηφιοποιούμε, γιατί πρέπει να ψηφιοποιήσουμε, χωρίς να έχουμε ανασχεδιάσει αποστεύσει, αλλά δεν έχει να κάνει. Ακόμα και το γεγονός ότι μπορείς να κάνεις κάτι από το σπίτι σου είναι απλό. Τι άλλο σημαντικό έχει να κάνει το κράτος. Το κράτος, όπως σας είπα, νομοθετεί. Το κράτος είναι αυτό το οποίο δημιουργεί τις σχέσεις εμπιστοσύνης. Και η εμπιστοσύνη είναι σημαντικός πόρος για τη λειτουργία της οικονομίας. Δηλαδή, το αν μπορώ εγώ να εμπιστευτώ και άλλες επιχειρήσεις, αλλά και το ίδιο το κράτος, σημαίνει ότι η οικονομία μπορεί να λειτουργήσει σε γερές βάσεις. Και μάλιστα κοίταζα προχθές και είχε βγει κιόλας σε κάποιους δείκτες του ΟΣΑ ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα, για πρώτη φορά, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, διατηρείται υψηλά στο δείκτη του ΟΣΑ στο εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων προς την κυβέρνηση. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι όλη αυτή η δουλειά που έχει γίνει της ψηφιοποίησης, της απλούστευσης, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και κάτι τελευταίο, για να συμπληρώσω και αυτό που είπατε σχετικά με τις διαδικασίες τις διαφορετικές. Επειδή ακριβώς έχουμε καταλάβει ότι μία από τις πηγές της γραφειοκρατίας προς τις επιχειρήσεις είναι ότι πολλές διοικητικές διαδικασίες εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο σε υπηρεσίες, δηλαδή μία μπορεί να συζητάει 6 δικαιολογητικά, μία 5 δικαιολογητικά, άλλη 4, άλλη 10. Έχουμε θεσμοθετήσει ήδη με τον νόμο που σας ανέφερα το Μητρό Διαδικασιών, το οποίο θα γίνει launch μέσα στο καλοκαίρι. Έχουν ήδη καταγραφεί 2.500 διαδικασίες του ελληνικού δημοσίου μέσα, προκειμένου να τυποποιηθούν, έτσι, και θεσμικά πια να τυποποιηθούν και να υποχρεούνται όλες οι περιφερειακές υπηρεσίες που έρχονται σε επαφή με τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν τις διαδικασίες με τον τρόπο που αναγράφεται μέσα στο Μητρό Διαδικασιών. Είναι υποχρεωμένο πια το δημόσιο να το κάνει αυτό το πράγμα. Άρα νομίζω ότι με αυτές τις ενέργειες αναδεικνύουμε τη σημασία της ψηφιοποίησης του κράτους και της απλούστευσης των διαδικασιών για την οικονομική ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, γιατί στην ουσία είναι ένας κρίκος από την κάθε αλυσίδα. Είδαμε τον Αντιπεριφερειάρχη, έρχεστε εσείς ως Γενικός Γραμματέας και λέτε ότι εμείς μπαίνουμε στη διαδικασία αυτό ακριβώς που παρατηρείτε ακριβώς στην περιφέρεια, πώς θα μπορούσαμε να το λύσουμε. Όμως, θα ήθελα λίγο και το κομμάτι των επιχειρήσεων που σας αφορά, κύριε Τσακίρη, να πούμε λίγο ότι είπαμε ποιες είναι οι δυσκολίες, πώς θα μπορούσε να αλλάξει η κοινοτροπία, όμως θέλουμε να δούμε και ποια είναι τα εργαλεία, δηλαδή πώς θα χρηματοδοτηθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην επιχειρηματικότητα. Βεβαίως, και είναι νομίζω σημαντικό κομμάτι, είναι η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου για τις επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι έχουμε εξασφαλίσει σημαντικούς πόρους
για τη χρηματοδότηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, τόσο του δημοσίου τομέα, όσο και του ιδιωτικού που συζητάμε τώρα. Καταρχήν να πω ότι στο νέο ΕΣΠΑ, 1 δισεκατομμύριο ευρώ είναι δεσμευμένο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου τομέα. Παράλληλα, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ, που αφορά την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το οποίο είναι περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα σημαντικό κομμάτι θα χρησιμοποιηθεί για ενίσχυση επιδότηση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Έχουμε τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα πάλι του ΕΣΠΑ σε επίπεδο περιφερειών, που και εκεί ένα κομμάτι αφορά τέτοιου είδους ενισχύσεις. Και να μην ξεχνάμε και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία αφορούν μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις και τα οποία συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης, ένας δικό μου υπολογισμός είναι ότι τα επόμενα 5 χρόνια, μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή, γιατί ό,τι συζητάμε είναι συγχρηματοδοτούμενο, πάντα υπάρχει και ιδιωτική συμμετοχή, ίσως 7 με 8 δισεκατομμύρια ευρώ θα οδεύσουν προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Έως τώρα, και ειδικά μέσω του ΕΣΠΑ, υπήρχαν δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, το ψηφιακό άλμα, το ψηφιακό βήμα, αλλά όπως είπα και πριν, ήταν μεμονωμένες και πολύπλοκες. Με το νέο ΕΣΠΑ εμείς θα προχωρήσουμε σε εμβληματικές δράσεις, μεγάλες δράσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μία εκ των οποίων θα είναι και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους, και εκεί μέσα δεν θα λειτουργεί όπως τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους με συγκριτική αξιολόγηση, με τεράστιους χρόνους. Θα είναι, έτσι όπως λέμε, κατά προτεραιότητα. Όποιος κάνει πρώτος και όποιος παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πλάνο ψηφιακού μετασχηματισμού θα εντάσσεται, και καθώς θα ξοδεύει, καθώς θα επενδύει σε αυτό το μετασχηματισμό, το ΕΣΠΑ θα πληρώνει και το κομμάτι των δαπανών που αντιστοιχεί. Να δώσω και ένα παράδειγμα, βέβαια είναι πολύ μικρό. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το λιανικό εμπόριο, που είδαμε μια τεράστια αλλαγή όταν ήταν κλειστό, πάρα πολύ γρήγορα μέσω του ΕΣΠΑ δημιουργήσαμε μια δράση, το e-shop, το οποίο έδωσε την ευκαιρία σε πάρα πολλές χιλιάδες καταστήματα λιανικής να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Θεωρώ, και δεν είναι κακό αυτό, οι περισσότεροι από αυτά δεν θα το συνεχίσουν, γιατί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα θέλει και συντήρηση. Αλλά όμως ένα εξίσου μεγάλο κομμάτι κατάλαβε τι σημαίνει ψηφιακός μετασχηματισμός, κατάλαβε ότι ειδικά στο λιανεμπόριο η τάση είναι ψηφιακή, προφανώς και δεν θα χαθεί ποτέ το φυσικό κατάστημα, αλλά δημιουργώντας και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ανοίγονται σε μια καινούργια αγορά πελατών. Πελάτες οι οποίοι είναι πολύ μακριά, πελάτες οι οποίοι δεν θα μπαίνουν στο κατάστημά τους. Άρα δεν αποτελεί απειλή ο ψηφιακός μετασχηματισμός για κάποιους κλάδους, αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο, ένα επιπλέον κανάλι πωλήσεων. Μιας και μιλάμε για επιχειρήσεις, και εσείς, κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, τόσο σήμερα και γενικά στο δημόσιο λόγο αναφέρεστε συχνά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και δίνετε μάλιστα έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσής σας για τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Access to Markets. Βλέπω ότι είμαστε πολύ πιεσμένοι από τον χρόνο, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Είπατε πολύ σωστά ότι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής και της ελληνικής οικονομίας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι critical, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αλλά να ξέρετε ότι το 85% της παγκόσμιας ανάπτυξης τα επόμενα 10 χρόνια θα πραγματοποιηθεί εκτός Ευρώπης. Άρα ένα πολύ μεγάλο στοίχημα είναι η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και αυτή η πρωτοβουλία στην οποία αναφέρεστε, την οποία έχω πάρει ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει ακριβώς σαν στόχο να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις ελληνικές,
να ανακαλύψουν αυτό το νέο διαδικτυακό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέγεται Access to Markets, το οποίο τους δίνει πληροφόρηση με πολύ απλό τρόπο και εύληπτο όλων των όρων που διέπουν τις συμφωνίες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με πάρα πολλές τρίτες χώρες. Κάτι που ξεκίνησε από την αρχή του χρόνου, το κάνουμε διαδικτυακά, το έχουμε κάνει με τις περισσότερες περιφέρειες και πραγματικά πιστεύω ότι για να κερδίσουμε αυτό το στοίχημα, η πρόσβαση στην πληροφορία και δι διαδικτυακά, τώρα που εξοικειωθήκαμε όλοι με τα εργαλεία αυτά περισσότερο μέσω της πανδημίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε για να το αναδείξω. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τζίκα, και εσείς, μιας και ακριβώς μας πιέζει ο χρόνος, πάνω στις επιχειρήσεις, μας αναλύσετε και πριν και για το τεχνολογικό πάρκο υψηλής τεχνολογίας των επιχειρήσεων. Κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε πάνω σε αυτό? Δεν σας ακούμε και πάλι, δεν ξέρω αν μπορείτε να φτιάξετε τον ήχο, αν... Έχοντας λοιπόν την εμπειρία, όπως είπα προηγουμένως, τριών δεκαετιών από το χώρο των νέων τεχνολογιών, θέλω να πω ότι το momentum για την Ελλάδα αυτή τη φορά είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Έχουμε ένα Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο το δημιουργήσαμε και ήταν και μια πρόταση του ΣΕΠΕ πολλά χρόνια. Έχουμε το Υπουργείο που ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά στις ιδιαίτερες ανάγκες του το τελευταίο διάστημα όσον αφορά την ηλεκτρονικοποίηση υπηρεσιών. Έχουμε ένα Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο έχει βάλει, όπως είπε και ο Υπουργός, στο κάδρο το ψηφιακό μετασχηματισμό και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό που είναι στο κάδρο και ο κλάδος των νέων τεχνολογιών. Είναι ένας στρατηγικός κλάδος, δεν είναι μόνο ο τουρισμός. Έχουμε τη δυνατότητα να εξειδικευθούμε σε αυτό που είπε η κυρία Σημακοπούλου και συμφωνώ απόλυτα, στα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης που είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνεις και εξειδίκευση. Οι περιφέρειες μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Άρα το momentum είναι καταπληκτικό. Νομίζω η Ελλάδα τώρα μπορεί να κάνει αυτό το άλμα. Είμαστε σοφότεροι από την πανδημία. Εγώ είμαι αισιόδοξος, αν υπάρξει αυτή η συνεργασία, ότι μπορούμε τα επόμενα χρόνια να γίνει η Ελλάδα ένα πραγματικό hub νέων τεχνολογιών. Επιμένω σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζίκα. Μίλησε για τις περιφέρειες και ο κύριος Τζίκας. Τι κάνει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος? Μας ξεκινήσατε λίγο, μας είπατε κάτι σύντομα για τις δράσεις. Πάρα πολύ σύντομα. Σας είπα την προεργασία η οποία θεωρείται απαραίτητη, η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή και μάλιστα τις επόμενες ημέρες θα φανεί και έμπρακτα με το νέο οδηγό του πολίτη που πλέον θα έχει πρόσβαση ο πολίτης στις διεργασίες αυτές οι οποίες θα είναι ενοποιημένες. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι της εξυπηρέτησης του πολίτη έχουμε τεχνικό σύμβουλο για 4 έργα ψηφιακά μέσω της διαχειριστικής, τα οποία προετοιμάζουμε. Ένα από αυτά που ενδιαφέρει ιδίως τον πολίτη και τις επιχειρήσεις έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση και πλέον εξυπηρέτηση από το σπίτι του πολίτη για 200 τουλάχιστον από τις 700 αυτές τις διεργασίες που σας είπα νωρίτερα ότι έχουμε καταμετρήσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλουμε και ευελπιστούμε να μπορέσουμε να το τελειώσουμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς αυτής. Από εκεί πέρα υπάρχουν πλήθος άλλων έργων, τα οποία είτε υλοποιούνται είτε βρίσκονται υπό ένταξη στο πρόγραμμα Τρίτσης ή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, τα οποία έχουν να κάνουν με ψηφιοποίηση διεργασιών που εξυπηρετούν διάφορες ανάγκες. Όπως σας είπα, η τηλιατρική τρέχει αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα Τρίτσης υπό ένταξη πρόγραμμα τηλιατρικής, πρόγραμμα διάγνωσης πυρκαγιών και ούτω καθεξής. Αλλά όμως υλοποιούμε αυτή τη στιγμή ως περιφέρεια έργα πολιτιστικού περιεχομένου, ψηφιακά έργα πολιτιστικού περιεχομένου, όπως είναι το ψηφιακό μας κινητό πάρκο, το οποίο θα αποτελέσει σε μια άλλη μορφή ανάπτυξης πόλο έλξη για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ήδη πολλές δράσεις που γίνονται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ακριβώς τρέχουν και προσπαθείτε, και όπως μιλήσαμε για το συγχρονισμό ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Και ένα έργο που πρέπει να το πούμε, όπου θα μπορεί μέσα στο επόμενο έτος οποιοδήποτε επισκέπτεται τη Δυτική Ελλάδα να ξεναγείται σε 2.500 σημεία σε όλη την έκταση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Τέλεια.
Κύριε Χριστόπουλε, μιλήσαμε για τις αλλαγές, βλέπουμε ότι γίνονται αλλαγές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πώς μπορούμε όμως να διασφαλίσουμε ότι θα είναι βιώσιμες και δεν θα ατονίσουν στα επόμενα χρόνια? Πολύ γρήγορα, εγώ θα σας απαντήσω ότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τονίσουμε τα επόμενα χρόνια, διότι αυτή η δυναμική που δημιουργείται έχει κερδίσει και τους πολίτες, έχει κερδίσει και τους επιχειρηματίες, έχει κερδίσει όλη την συνένεση της κοινωνίας. Οπότε, εγώ δεν μπορώ να δω πώς μπορεί να αντιστραφεί αυτή η δυναμική. Αλλά για να μιλήσουμε, αν είναι να μιλήσουμε για βιωσιμότητα όλης αυτής της νέας δυναμικής του ψηφιακού μετασχηματισμού, μπορώ να πω τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι χρειαζόμαστε πάντα ένα έξυπνο νομοθετικό πλαίσιο, ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα βρίσκει την ισορροπία μεταξύ της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, όπως τα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά τα αντικείμενα, αλλά και της καινοτομίας, να μην πνίγει την καινοτομία, να αφήνουμε τις επιχειρήσεις να καινοτομούν. Δεύτερο, έξυπνα χρηματοδοτικά εργαλεία. Όπως είπε ο Υπουργός, θα έχουμε ένα δισεπιχειρησιακό πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού. Εμείς ευτυχώς έχουμε και το Ταμείο Ανάκαμψης, άρα μπορούμε το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ να το στρέψουμε όλο σε νέες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη, blockchain, IoT στο δημόσιο κτλ. Τρία, συνεχόμενο χακάρισμα της γραφειοκρατίας, όπως λέμε, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να μπαίνουμε συνέχεια και να την μειώνουμε. Και τελευταίο σημείο, ανθρώπινος παράγοντας. Όχι μόνο τα skills, όχι μόνο κατάρτιση, επανακατάρτιση κτλ., αλλά και ευαισθητοποίηση των πολιτών για να κατανοούν ότι η τεχνολογία είναι σύμμαχος, είναι εδώ για να βοηθήσει, δεν είναι εδώ για να απειλήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν ένα είναι το συμπέρασμα που θα έλεγα σε αυτή τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση, είναι ότι ο άνθρωπος είναι στο επίκεντρο, για εκείνους λειτουργούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εκδότη, τον κύριο Λουλούδη, και την εφημερίδα Πελοπόννησος, καθώς και τον Περιφερειάρχη, κύριο Φαρμάκη, και φυσικά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, για την πρόσκληση σε αυτό το συνέδριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς.